Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε θρησκευτική εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πολιούχου του Δήμου Συμπολιτείας, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου, στο Βερίνο. Στη θρησκευτική πανήγυρη παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας της Περισφέρειας κ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης της Αχαΐας κ. Κατσικόπουλος, οι βουλευτές του νομού, οι περιουσιακοί παράγοντες, καθώς και παράγοντες αυτοδιοίκησης. Ιδιαιτέρως όμως την ύμφη του Χριστού, τη μοναχή, η παράδοσή μας την ονομάζει σκεύος ιερατικών. Είναι μια ιέρια η μοναχή, αλλά αν είναι σκεύος ιερατικών η μοναχή και η γυναίκα μέσα στο γάμο αναλαμβάνει μια ιερατική αποστολή, διότι ως επί το πλείστον εκείνη στέκεται επάνω από τα παιδιά και τα διδάσκει για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για τους Αγίους, όλη την εκκλησιαστική παράδοση. Από αυτό την πανήγυρη βλέπουμε πόσο ο κόσμος είναι κοντά στα μοναστήρια. Και αυτό σημαίνει ότι και οι ιερείς μας και οι μοναχές μας είναι και αυτές κοντά στον κόσμο. Και το λέω αυτό και το εννοώ, διότι εδώ στη Μονή του Θεολόγου οι μοναχές βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι λοιπόν η σημερινή μέρα να είναι για όλους μας μια μέρα ευχής. Για μια ακόμα φορά είμαστε εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο Δήμο Συμπολιτείας. Φέτος η προσέλευση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έτσι, και αυτό είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Βοηθάει και ο καιρός. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Ο Άγιος να προστατεύει όλους όσους ήρθαν εδώ σήμερα και όλη την περιοχή. Και βέβαια το Δήμο Συμπολιτείας, γιατί έχει καθιερωθεί ως ημέρα αργίας, ως επίσημη ημέρα αργίας για το Δήμο, γιατί είναι ο προστάτης και ο πολιούχος της. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους Αιγαλείς, στους συμπατριώτες μας, στους αρχαιούς, αλλά και με τη δύναμη του μοναστηριού σε όλο τον κόσμο που έρχεται εδώ μια μέρα να τιμήσει τον Άγιό μας, να πάρει την ευλογία του σε μια κρίσιμη περίοδο όπου και το αξιακό μας σύστημα δοκιμάζεται στη χώρα μας, όπου η κρίση φέρνει βαθιές κοινωνικές εξελίξεις, μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας παραμένει απροστάτευτο, αδύναμο, ανίσχυρο, σε μια εποχή που η χώρα μας χρειάζεται μια ανάταση και πνευματική και οικονομική, αλλά και μια αφύπνιση όλων μας να ξαναδούμε τους στόχους της χώρας. Οι χώροι συνδημιουργούν την κατάνοιξη και εκείνη την αυτοσυγκέντρωση και κάποιους μήνυ απολογισμούς κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, γιατί σε υποβάλλει και ο χώρος πολλές φορές. Χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους της πολιτείας. Αυτό το μοναστήρι αποτελεί ένα χώρο που ακόμα σηματοδοτεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που συντηρούν ήθη και παραδόσεις, και ερχόμενος εδώ βλέπει κανείς πώς κρατιέται ακόμα και σε μια εποχή έκπτωση θεσμών και αξιών, κοινωνικής κρίσης και παρακμής, πώς κάποιοι ακόμα κρατούν θερμοπύλες. Σήμερα με χαρά και υγεία είμαστε όλοι στον πολίοχο του Δήμου Συμπολιτείας, ζητώντας την βοήθειά του, ζητώντας τη συνδρομή του, τιμώντας τη μνήμη του και σεβόμενοι την Ήπεθρο, την ελλαδική Ήπεθρο, με τους ανθρώπους που πασχίζουν και σε αυτόν τον τόπο της Συμπολιτείας να βγάλουν πέρα. Και είμαστε εδώ για να πάρουμε και την ευλογία της Εκκλησίας, να πάρουμε και την φώτιση του Αγίου του Θεολόγου. Άλλωστε στις μέρες μας, με τα τόσα προβλήματα και με τις τόσες αλότριες συμπεριφορές, όλα αυτά είναι απαραίτητα εφόδια για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλη την Αιγιάλη που πανηγυρίζει και γιορτάζει σήμερα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον Θεό που μας έχει καλά να είμαστε πάλι εδώ, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο ερχόμαστε στην εορτή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, και φέτος πάλι είμαστε κοντά εδώ με τον Δήμαρχο Συμπολιτείας που μας έστειλε και την πρόσκληση, και επί τη ευκαιρία να τον ευχαριστήσουμε κιόλας. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας, τους συμπολιτείας του Αιγίου και σε όλο τον κόσμο υγεία, πάνω απ' όλα υγεία ατομική και οικογενειακή, και ο Άγιος ο Γιάννης ο Θεολόγος να μας έχει πάντα καλά.